των 8 ετών. Καλώς ήρθατε. Είστε εδώ στην ώρα σας, οπότε δεν ανησυχώ. Τον άφησα ελεύθερο, γιατί είναι καλός. Εμιλιανέ, έλα. Έλα. Έρχομαι. Αφού έχεις επίγνωση ότι είσαι καλός, κάθισε. Τα πήγες και τώρα καλά. Ξεκίνησε την παρουσία σου. Ανάλαβε. Μα δεν μπορώ να σου πάρω τη δουλειά, την κάνεις εξαιρετικά. Και κλείνουμε την πρώτη μας εβδομάδα. Είδες, πώς ένιωσες? Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι με τόσους εξαιρετικούς ανθρώπους εδώ πέρα. Κάνει τον καλό. Σάντι, πώς την πέρασες την εβδομάδα, μιας και ολοκληρώσαμε. Πάρα πολύ γρήγορα, πολύ φλερτ. Ήταν αρκετά φλερτέσιους, Αλέξανδρε. Το ότι ήταν. Εγώ μπορεί να σας έλειψα και δύο φορές για να φλερτάρω εκτός, αλλά παρόλα αυτά είμαι στην παρέα σας και το έγκυσα το φλερτ. Μας έκανες να σε θέλουμε περισσότερο με αυτή την αναμονή. Έτσι, πράγματα, ναι. Ελληνάκη, εσύ, το απόλαυσες? Το πρώτες μέρες. Με λίγο άγχος, αλλά το απόλαυσα. Ναι, και εγώ λίγο. Τώρα έχω αρχίσει νομίζω και χαλαρώνω σιγά-σιγά. Τώρα. Και σας ευχαριστώ γιατί μου στέλνετε και μηνύματα και με κάνετε καλύτερη και με ρημείτε κιόλας. Πολύ σας ευχαριστώ. Σάντι, για πες μας λίγο για σήμερα, πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε με την είδηση ότι γυρίζεται μία ακόμη ταινία. Αλέξανδρε, μπαίνω λίγο στα χωράφια σου, αλλά θα σου πω, θα το πάω κι αλλού. Μη σ' ανησυχεί, η Γεωργία είναι αυτή, να το κάνουμε. Με διορθώνησε ότι δεν πω σωστά. Γυρίζεται μία καινούργια ταινία για τη ζωή της Νταϊάννα. Αυτή τη φορά θα την υποδηθεί η Kristen Stewart. Είχε γίνει άλλη μια απόπειρα. Αποτυχημένη λιγάκι, μπορούμε να πούμε, με την Naomi Watts. Και αυτή τη φορά επικεντρώνεται η ταινία πολύ περισσότερο στη διαδικασία διαζυγίου. Από τη στιγμή που η Νταϊάννα αποφασίζει ότι δεν είναι πια ευτυχισμένη, δεν θέλει να γίνει βασίλισσα, η Τιάρα δεν της ταιριάζει καθόλου και θέλει να ζήσει σαν την Νταϊάννα προτού παντρευτεί τον Κάρολο. Την Νταϊάννα των φτωχών, όπως την ονομάζουν χαρακτηριστικά οι περισσότεροι Βρετανοί, του λαού. Είχε ξαναγίνει ταινία με τη ζωή της, με ποια άλλαξε να θυμάσαι? Με την Naomi Watts. Την Naomi Watts, που, δεν ήταν από τις πετυχημένες ταινίες, είναι η αλήθεια. Η Naomi Watts βέβαια κράτησε αρκετά καλές ισορροπίες ερμηνευτικά. Το πρόβλημα της ταινίας ήταν πολύ πιο ουσιαστικό. Ήταν ο τρόπος που ήθελαν να φηγηθούν την ιστορία. Και το ότι ήταν υπερβολικά μελοδραματική και πάνω στο φόρτο της συγκίνησης, με ό,τι προβλήματα αυτό μπορεί να έχει. Πάντως, οι γυναίκες, να το πούμε και αυτό, εστιάζουμε πολλές φορές στο τι φορούσε η Νταϊάννα και αυτό το καταπληκτικό στυλ που είχε φέρει. Ήταν πάντα επιτομή της κομψότητας. Το καταπληκτικό είναι τώρα ότι μιλάμε για δεκαετία του 80. Η δεκαετία του 80 δεν είναι η καλύτερη δεκαετία στυλιστικά. Υπήρχαν όλα αυτά τα τεράστια μανίκια. Και όμως έβλεπε στην Νταϊάννα ακόμη και ένα σύμμετρο φόρεμα να φορούσε με ένα φουσκωτό μανίκι. Ο τρόπος που το υιοθετούσε, με τα κοντά της μαλλιά, με τα κοσμήματα που φορούσε. Ένα μαύρο φόρεμα, το μικρό μαύρο φόρεμα, με ένα μαύρο καλσόν γόβες. Και τα κοσμήματα που φορούσε πάντα ήταν η επιτομή της κομψότητας. Μπορεί να φορούσε ρούχα διάσημων οίκων, κυρίως Βρετανικών αλλά και Γαλλικών. Για παράδειγμα, μία τσάντα από τον Νίκο Ντιόρ έχει πάρει την ονομασία της. Είναι η Lady Dior, γιατί έχει πάρει την ονομασία της από την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Αλλά δεν φώναζε ποτέ. Δεν ήταν ότι φορούσε τη βιτρίνα, δεν την ενδιέφερε αυτό. Και αυτή την αίσθηση που έχω είναι ότι τόσο η Μέγαν Μάρκλ, όσο και η Κέιτ Μίδλτον, που προσπαθούν πάρα πολύ οι δημοσιογράφοι και τα περιοδικά να την παρομοιάσουν με την Νταϊάννα, δεν θα την πλησιάσουν ποτέ. Γιατί αυτό δεν μπορείς να το αντιγράψεις. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Καλά, έχουν και στυλίστες. Τώρα η Νταϊάννα δεν νομίζω. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ προσωπικό της στυλ. Είχε προσωπικές σχέσεις πάντα. Δηλαδή ήξερε τι θέλει και υπήρχαν άνθρωποι που την έδιναν ακριβώς όπως ήθελε. Τι ωραία. Και πήγαινε μες στον Αλμοδοβάρ. Θα σε πάω σε μία μούσα του Αλμοδόβαρ για να τον τονίζουμε όπως τον τονίζουν οι Ισπανοί. Εμείς οι Έλληνες τον λέμε λάθος. Αλμοδόβαρ είναι. Είναι Αλμοδόβαρ όπως είναι και Αμενάμπαρ. Έχουμε υιοθετήσει την γαλλική εκφορά του ονόματος από τις πρώτες του ταινίες με αποτέλεσμα να έχει πλέον αποτυπωθεί στη μνήμη μας. Ας μην μιλήσουμε για τον Τσάρλτον Χέστον, που δυστυχώς έτσι κανονικά αποκαλούμε έναν άλλο. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Καλά κάνουμε και τα λάθη μερικές φορές. Και για τον Ρίτσαρντ Κιρ, πώς θα τον λέγαμε κανονικά? Στα γαλλικά λες. Ρίτσαρντ Κιρ και τη Μισελ Φεφέρ.
Σαφώς. Και η Μισελ Φεφέρ. Θα επιστρέψουμε όμως στο βασικό μας θέμα, να πούμε το ότι μία από τις γυναίκες που έχουν συνεργαστεί με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Μούσα του Βεντούρα Πόντς, από τις μεγάλες δάμες του Ισπανικού θεάτρου, έφυγε από τη ζωή στις 11 του μήνα. Η Μαρία Ρώσα Σαρδά, που μάλιστα η πολιτική της τοποθέτησε τα περισσότερα θέματα σε σχέση με την ζωή στην Καταλωνία και τα δικαιώματα των Καταλωνών, ήταν από τα ζητούμενα τα οποία έβγαιναν πολύ έντονα στο προσκήνιο. Τα τελευταία 4 χρόνια της ζωής της γνώριζε το ότι έπασχε από μια πολύ μεγάλη ασθένεια και είχε λιγάκι αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρ' όλα αυτά, συνέχιζε να κάνει ταινίες. Το πιο ουσιαστικό, νομίζω, ήταν το ότι αυτή η γυναίκα είχε υιοθετήσει όλες τις σκέψεις και την ποιότητα που μπορεί να σου δημιουργήσει όταν βυθίζεσαι στον κόσμο του θεάτρου. Μία από τις τελευταίες της λοιπόν δηλώσεις, όταν είχε πάρει ένα σημαντικό βραβείο, θα έπαιρνε και φέτος ένα ακόμα πολύ σημαντικό βραβείο που λόγω του κορονοϊού δεν έγινε η αντίστοιχη τελετή, ήταν αυτό το οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο βιντεάκι και με αυτόν τον τρόπο να την αποχαιρετήσουμε. Για να δούμε αυτή την αυτοδίδακτη ηθοποιό. Sí, señores, somos importantes, somos necesarios. García Lorca lo definió muy bien. Decía que un pueblo que no cuida, que no fomenta su teatro, es un pueblo muerto o moribundo. Nosotros no queremos que esto sea así. Ας αφήνεις κάτι τέτοιο πίσω. Καρίτσι, για πες μας λίγο για αυτά τα μοβδέντρα της Αθήνας που πάρα πολύ μου αρέσουν και εμένα. Πες μας λίγο για την ιστορία. Τα παρατήρησες κι εσύ. Γιατί τρελαίνομαι. Εγώ όλο αυτό το διάστημα που οι ρυθμοί λιγάκι είχαν πέσει με την καραντίνα και όλα αυτά, νομίζω ότι μας δόθηκε η δυνατότητα λιγάκι να δούμε τη φύση, τα πράγματα γύρω μας, έτσι δεν είναι? Τα δέντρα, τα λουλούδια, το πράσινο, όλα αυτά τα όμορφα που υπάρχουν γύρω μας και στους ρυθμούς που ζούμε δεν έχουμε την ευκαιρία να τα παρατηρήσουμε. Σωστό. Παρατήρησα λοιπόν αυτό το υπέροχο δέντρο και μου δημιουργήθηκε απορία να μάθω πώς το λένε, από πού προέρχεται αυτό το δέντρο με τα πολύ όμορφα μοβ άνθη, που είναι και το αγαπημένο μου χρώμα, να σας πω. Προέρχεται λοιπόν από τροπικές περιοχές της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής. Λέγεται τζακαράντα, είναι εξωτικό το όνομά του. Τζακαράντα. 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 Τσακαράδα. Τσακαράδα. Όλα από εμάς είναι. Λίγο γράμμα στα ελληνικά. Και το όνομα αυτό το έχουν δώσει ουσιαστικά οι ηθαγενείς της περιοχής, της Αργεντινής συγκεκριμένα, και σημαίνει ευωδιαστό, μυρωδάτο, αρωματικό. Βέβαια η μυρωδιά του διαφέρει από είδος σε είδος. Κάποιες φορές είναι λιγάκι δύσοσμο. Αριθμητικά πόσα είδη είναι? 49 είδη. Να σας πω τώρα πώς έχει έρθει αυτό το φυτό, πώς έφτασε να είναι στη χώρα μας από αυτές τις περιοχές. Η Βασίλισσα Αμαλία λέγεται ότι το έφερε πρώτα στη χώρα μας. Είχε τρέλα αυτή με τα φυτά, νομίζω. Είχε πάθος. Η πρωτοβουλία ήταν η δική της ουσιαστικά για να φτιαχτεί και ο κήπος των ανακτόρων. Να σας πω επίσης ότι γι' αυτό το πανέμορφο δέντρο μίλησε και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιώργος Σεφέρης. Ο οποίος εμπνεύστηκε από αυτό και σε ένα ποίημα του περιέγραψε την ομορφιά του. Τώρα, αγαπώ το Σεφέρη, αυτό το ποίημα δεν το ξέρω. Αλλά αφού εμπνέεται από τη φύση. Και αυτές τις μέρες είδαμε πάρα πολύ στα social media, νομίζω πάρα πολλοί κόσμος το φωτογράφιζε. Έτσι λοιπόν έμπαινε από το παράθυρό μας που δεν μπορούσαμε να βγούμε από τα σπίτια μας και μια πολύ όμορφη εικόνα από κάτι το οποίο μας συνέδε μνήμες, οσμές, εικόνες. Μα μέχρι και τα πεζοδρόμια έγιναν μοβ. Τώρα θα υποδεχθώ έναν ηθοποιό, ο οποίος συνδέει για μένα μνήμες, αγάπες και μέλλον, εύχομαι. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ. Ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκίνησα την θεατρική μου πορεία και γι' αυτό πρέπει να αναβω λαμπάδες καθημερινά. Στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αίγινα, δεν ξέρω όπου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται σε όλους μας πάντα με αγάπη, γενναιοδορία και δεν μας αφήνει να φύγουμε από τη σκηνή αν δεν μας πιάσει νευρικό γέλιο. Κυρίες και κύριοι, ο Γρηγόρης Βαλτινός. Τι κάνετε? Γεια σας. Τι κάνετε? Αχ, και δεν μπορούμε. Αχ, και δεν μπορούμε. Χρωστάμε. Εντάξει. Περάστε, καθίστε. Τι κακό είναι αυτό να μην μπορεί να αγγίξει ο ένας τον άλλον. Μα ειδικά σε εσάς που σας παίρνω τις πιο ωραίες αγκαλιές που σας αγαπώ.